να την κυριεργήσει το Μιχάλη. Όλοι μου είχε ότι... Με τον ίδιο τρόπο που δούλεψε. Δεν το Μιχάλη, να βάλω μια φωτογραφία του. Φοιτητής του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου φυσικά και έκτος αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Για αυτή την επίδοση προετοιμάζομαι καιρό. Βγήκε, το πίστευα μέσα μου, δούλευα όλο τον χρόνο για αυτό το πράγμα. Ήθελα τον κατάλληλο αγώνα, έχει τις κατάλληλες συνθήκες και βγήκε, δηλαδή το πίστευα μέσα μου ότι μπορώ. Όλοι οι παραμέτροι, όλα τα, αυτά που έχω κάνει φέτος είναι... Μπορεί για περισσότερα, πάμε παρακάτω, δουλεύουμε σωστά και το κεφάλι γάτο. Έκανες πολλές φορές καλές βολές, έτσι, δεν ήταν μία η βολή. Αυτό δείχνει, μου λέει, και ο προπονητής μου, μου λέει ότι είναι βήματα καλής κατάστασης. Κυνηγάμε τώρα, κυνηγάμε. Από εδώ και πέρα, πού πας. Ναι, ναι, μετά το σημερινό αγώνα. Έχουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα, έχουμε μετά το Μπρούνο Τζάουλι, το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων. Μετά έχουμε κάτι, μην την έξω και. Έχει ο Θεός. Ο προπονητής αυστηρός. Και στον Αύγουστο το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο προπονητής αυστηρός. Ο προπονητής είναι ο κατάλληλος. Ταιριάζουμε, συμφωνούμε σε όλα, έχουμε και τη διαμάχη μας, αλλά όλα καλά. Το εγχείρημα φέτος ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όπως είπε πολύ από σας γνωρίζετε, λείπει η ψυχή της οργάνωσης, ο Νικόλας Πολιτρίου. Πήρα την πρωτοβουλία και ζήτησα από τον Δήμαρχο αν είναι να προχωρήσουμε και φέτος, παρόλο που είναι και κοντά ο χαμός του πατέρα μου. Μου έδωσε το OK, προχωρήσαμε με την συμβολή του Δημάρχου, της Δημοτικής Επιχείρησης και όλων όσων βοήθησαν, πραγματικά ήταν πολύ καλή προσπάθεια. Δεν θα μπορούσα να πραγματοποιηθώ χωρίς τη βοήθεια όλων αυτών των ανθρώπων. Νομίζω ότι η οργάνωση ξεκίνησε λίγο δειλά-δειλά, αλλά νομίζω μετά τσούλησε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι προσωπικά πάρα πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Είχε κάπως ο κόσμο, είχε και τους γονείς, είχε τα παιδάκια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που βρέθηκαν και πάρα πολλά παιδάκια. Παρόλο που και οι καιρικές συνθήκες ξεκινήσαν λίγο δύσκολα με βροχούλα, αλλά μας έκανε νομίζω από τον καλύτερο καιρό που θα μπορούσαμε να έχουμε οι αθλητές. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Να δούμε τώρα και στην πολύ καλή επίδοση του Μιχάλη Αναστασάκη. Ναι, ο Μιχάλης έκανε ατομικό ρεκόρ, έφτασε το ίδιο το Λονδίνο. Είναι πάρα πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Ήτανε το έδειχνε σε όλα, εκτός από τις βολές, το οποίο μάλλον λόγω άγχους, επειδή ένιωθε καλά και δεν είχε την καλή αίσθηση ακόμα που έπρεπε να έχει. Ήρθε όμως την κατάλληλη στιγμή και το καταφέραμε. Έλα! Και νικητής στο αγώνισμα, ο Τάσος Λατιφλάρη. Λατιφλάρη και Μουζενίδης είναι αθλητές του κυρίου Γιώργου Μποτσκαρίοφ. Είναι ο κύριος με την πλε τσάντα που τρέχει πάνω κάτω. Πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα μαραθώνιο σήμερα. Να τον ζυγίσουμε πριν φύγει. Καθίστε Δήμαρχε, καθίστε. Okay. 1.45, τέταρτος ο Χρήστος Τσίγκας με 1.40, πέμπτος ο Σεπάνιον Κουνιούν με 1.35, ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Κεφαλόπουλος. Τον κύριο Νίκο Παπαδημητρίου και συνεργάτη, ήταν καλός φίλος και συνεργάτης μου στο Συμβούλιο της ΙΑΣΕΓΑ Θεσσαλονίκης για πολλά χρόνια. Έχει εργαστεί με μεγάλη δραστηριότητα και για το ΣΕΓΑΣ και για την τοπική κοινωνία, για το Σύλλογο ΓΑΜΑ Συμφωνία. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει η περιοχή σας εδώ να τον τιμάει συνέχεια. Κάτι ανάλογο θα πρέπει να γίνει και από το Δήμο. Βέβαια το έχει κάνει ο Δήμαρχος, έχει προσφέρει μια τιμητική πλακέτα και θα ήθελα
να τον θυμόμαστε όλοι μας, διότι ήταν ένας ακούραστος εργάτης για τον αθλητισμό και ειδικά για τον Στίβο. Out!